Είναι Σάββατο, τελευταία μέρα του Οκτώβρη για το 2020. Έχουμε μαζί μας και καλημερίζουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, κύριο Στέφανο Δριστά. Κύριε Αντιδήμαρχε, σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο βλέπουμε ότι υπάρχει μια έκτακτη διαδικασία απολίμανσης. Πείτε μας σχετικά για το γεγονός. Ενημερώθηκα εχθές το απόγευμα ότι υπήρξε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην υπηρεσία τη διδακτική. Καταλαβαίνετε, δεν μιλούμε με ονόματα. Οφθαλμοφανώς, μετά από μια τέτοια διαδικασία, φυσικά, είτε είναι δάσκαλος είτε είναι μαθητής, η Δημοτική Αρχή τουλάχιστον έχει την ηθική υποχρέωση να κάνει παρέμβαση απολίμανσης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι και τα 62 σχολεία, δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά, του Δήμου Αλεξάνδρειας απολυμάνθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό που κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το εξτρά, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατ' εντολήν Δημάρχου, κάθε φορά που θα έχουμε κρούσμα, η Δημοτική Αρχή θα είναι παρούσα προκειμένου να υποστηρίξει την υγιεινή του σχολείου. Άρα, εδώ είχε γίνει τακτική απολύμανση εδώ. Αυτή είναι η έκτακτη που γίνεται σήμερα λόγω του κρούσματος. Η τακτική έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως σας είπα, επί 62, σε όλα τα σχολεία. Και θα ρωτούσε κάποιος εύλογα, αυτό δύναται να γίνει καθημερινή ημέρα? Και αν όχι, γιατί? Γιατί η δράση είναι εγκεκριμένη διαδικασία από τον ΕΟΦ, όπως καταλαβαίνετε. Η δράση όλων αυτών που περιέχονται στο είδος του ατμού, απαιτούν 4 ώρες να μην υπάρχει λειτουργία στο σχολείο. Μάλιστα. Συνεπώς, αυτό πρέπει να γίνεται, που ευχόμαστε να μην έχουμε κρούσματα, αυτό πρέπει να γίνεται, να το μαθαίνουμε το μεσημέρι, να γίνεται το απόγευμα, έτσι ώστε την άλλη μέρα το πρωί να λειτουργεί κανονικά το σχολείο, χωρίς απώλειες κλπ. Άρα το Σαββατοκύριακο και ειδικά το Σάββατο ενδείκνυται για αυτή τη διαδικασία. Ναι, για σήμερα όμως έτσι προέκυψε, αφού το κρούσμα το είχαμε εχθές Παρασκευή, λογικό ήταν Σάββατο να τακτοποιήσουμε, να είναι έτοιμο το σχολείο για τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.